Θα παραμείνουμε λοιπόν για λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί σήμερα είναι μία ημέρα παγκρίτιων κινητοποιήσεων με βάση τους δασικούς χάρτες. Τελούν υποκατάληψη όλα τα δασαρχεία αλλά και η αποκεντρωμένη διοίκηση. Και έχουμε και μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως αποκαλύψαμε νωρίτερα στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στις 8.30 με την Κατερίνα Σαλαπάτα. Πάμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Εκεί βρίσκεται η Έλλη η Κοκάλη. Μαζί της είναι και ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, μέλος της συντονιστικής, ο κύριος Μύρος Χιλετζάκης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μάλλον κυρίες και κύριοι, από εδώ από την αποκεντρωμένη διοίκηση όπου ουσιαστικά χτυπάει η καρδιά των κινητοποιήσεων των αγροτών. Έχουμε πολλαπλά μέτωπα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, εκεί όπου υπάρχουν οι καταλήψεις. Εδώ είναι όπως φαίνεται το επίκεντρο των αντιδράσεων των αγροτών, οι οποίοι ουδόλως παρηγορήθηκαν, ουδόλως ικανοποιήθηκαν από την ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκες και παρουσιάσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Ο λευκός καπνός που περίμεναν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότησες που είναι εδώ δεν βγήκε. Κάθε άλλο παρά ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι μια εικόνα την οποία θα μας μεταφέρει και ο κύριος Χιλετζάκης, καθώς φαίνεται ότι δεν απαντά σε κανένα από τα βασικά, τα ουσιαστικά ερωτήματα που έχετε θέσει για το πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα που ουσιαστικά αφανίζει τα δικαιώματα αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καταρχήν. Καλησπέρα. Την περασμένη Δευτέρα η δικιά σας εκπομπή έδωσε ένα πολύ δυνατό στίγμα σε όλους τους ιδιοκτήτες γης και δεν μιλάω ούτε για κτηνοτρόφους ούτε για αγρότες. Το πρόβλημα είναι με τους ιδιοκτήτες γης. Όσο αφορά την Ανατολική Κρήτη έχουμε και παραδείγματα μεγαλοξενοδόχοι με σοβαρά προβλήματα στους δασικούς χάρτες. Επομένως το πρόβλημα δεν περιορίζεται ούτε στους κτηνοτρόφους ούτε και στους αγρότες αλλά σε όλους τους ιδιοκτήτες γης που μπορούν να κάνουν ό,τι επάγγελμα είναι αυτό. Η δικιά σας εκπομπή ανέδειξε με πολύ μεγάλο στίγμα και με πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και ήμασταν μάρτυρες όλη τη βδομάδα του κόσμου, της αποδοχής του κόσμου μετά τη δικιά σας εκπομπή. Όλα αυτά μας οδηγήσανε να κάνουμε σήμερα την παγκρίτια συνάντηση όλων των φορέων από το Αχανιά και μέχρι και το Λασίθι, να κλειστούν τα δασαρχεία όλης της Κρήτης και η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Περιμέναμε σήμερα το απόγευμα με εντολή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, περιμέναμε τη συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και ο Υπουργός ο κύριος Κρέκας και ο κύριος ο Τζόιφ Υπουργός, ο κύριος Σαμυράς, ήταν στη συνάντηση. Η συνάντηση τελικά, όπως είπε και η φίλη μας εδώ η Έλλη, δεν ήταν το ό,τι καλύτερο για μας. Το πρώτο θέμα που βάζαμε ήταν το ιδιοκτησιακό. Αυτό δεν κουβεντιάστηκε καθόλου στη συνάντηση. Επομένως, ό,τι έχει ποθεί περί παράταση και όλα αυτά, θέλουμε μία επίσημη διευκρίνηση. Να μας πούνε τα ψηλά γράμματα ποια θα είναι και ποια θα είναι η νομοθετική πράξη που θα βρει λύση στα προβλήματά μας. Κύριε Χιλετζάκη, επειδή την περασμένη Δευτέρα ακούγαμε και από τον κύριο Κοντζαμπασάκη ότι μία νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα. Όμως εσείς στις τοποθετήσεις σας λέγατε ότι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να δοθεί και μία πίστοση χρόνου για να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση που δεν θα καταπατά την γη των πολιτών, των αγροτών, κτηνοτρόφων αλλά και πολιτών. Ορθώς αναφέρετε ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αυτή η απόφαση σήμερα, αυτή η ανακοίνωση θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για να αλλάξουν τα δεδομένα και να προωθηθεί η νομοθετική ρύθμιση. Παίρνουμε μία πίστοση χρόνου, μία εξάμηνη πίστοση χρόνου, αλλά φταίει και η πανδημία που την παίρνουμε. Mm-hmm. Γιατί ήταν αδύνατο να γίνουν όλα τα διαδικαστικά που χρειαζόταν τόσες χιλιάδες παραγωγοί. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, κύριε Δασκαλάκη, τόσες χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, πότε θα εκδικαστούν αυτές οι πράξεις με όλο το φόρτο εργασίας που έχουν όλα τα δικαστήρια και όλες οι δικαστικές πράξεις που έχουν μεταφερθεί πίσω λόγω του κορονοϊού, που ξέρουμε ότι υπολειτουργούν τα δικαστήρια.
πρώτα θα εκδικαστούν ούτε σε 10 χρόνια. Επομένως, αν δεν δοθεί μια νομοθετική πράξη που να καθίζουμε στο τραπέζι του διαλόγου, είμαστε υπέρ να καθίσουμε και να βρούμε τη χρυσή τομή όλοι μας και να σηκώσουμε τη λευκή σημαία σωστά όμως. Να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι μας και να είναι και αποτυπωμένο νομικά αυτό, δηλαδή με νομοθετικές πράξεις, ούτε με υπουργικές αποφάσεις που η μία υπουργική απόφαση να αναιρεί την άλλη και ούτε με τα παθά των πολιτικών μας. Άρα, κύριε Χιλετζάκη, αυτό που ζητάτε είναι να δοθεί μια ουσιαστική και μόνιμη λύση και από εδώ και πέρα τι, γιατί γνωρίζουμε ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις και από την εκπομπή την περασμένη Δευτέρα έχουν κινητοποιήσει και έχουν προβληματίσει πολύ το κυβερνητικό επιτελείο και φαίνεται ότι μέσα στην εβδομάδα θα βρεθεί στην Κρήτη ο κύριος Κρέκας. Τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα έρθει ο υπουργός. Ποια μέρα τώρα θα έρθει ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά μέχρι τέλος εβδομάδας θα έρθει. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε η παράταση χρόνου, καλώς δόθηκε. Μέσα στην παράταση χρόνου πρέπει να βρεθεί η λύση και να αποτυπωθεί στο χαρτί. Να γίνει νόμος. Ούτε υπουργική απόφαση, ούτε κάτι άλλο. Θέλουμε να γίνει νόμος. Να ξεαγχωθεί ο κόσμος. Και αυτοί οι άναρχοι δασικοί χάρτες που έχουν αναρτηθεί να τραβηχτούν τα χαρτογραφικά υπόβαθρα, να ξανααξιολογηθούν και να ξαναβγούν νέα υπόβαθρα με τα σωστά. Θεωρείτε, κύριε Χιλετζάκη, ότι αυτή η κίνηση από την κυβέρνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει και διασπαστικά? Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των δασικών χαρτών καίει αρκετά την Κρήτη, γιατί είναι από τις περιοχές που πραγματικά αποτελούν μία πληγή. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές που αυτή η μείωση του κόστου στο 50% όσον αφορά τους αντιρρησίες θα μπορούσε να απαντηθεί ως μια καλή κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Γνωρίζω, ας πούμε, ότι η Χαλκιδική έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα με την Κρήτη. Δεν έχει όμως το ίδιο μέγεθος το πρόβλημα σε άλλες περιοχές της χώρας. Η Μάνη, παράδειγμα, κύριε Δασκαλάκη, έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με την Κρήτη όσο αφορά το ιδιοκτησιακό. Χρησικτησίες Ε9, αποδοχές κληρονομιάς. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα η Μάνη με την Κρήτη. Επομένως, αυτά είναι όλα δίκοπο μαχαίρι. Κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας με την πανδημία. Εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε κινητοποιήσει τις δυνάμεις μας όπως πρέπει και το ξέρουμε. Αλλά και οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Δεν είμαστε 5 άτομα. Φαίνεται από το πρωί η δυναμικότητα των κινητοποιήσεων σε όλη την Κρήτη. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τους τόνους όσο πιο χαμηλά μπορούμε, γιατί δεν θέλουμε να πλήξουμε λόγω της πανδημίας. Μάλιστα. Και τα δασαρχεία αλλά και την αποκεντρωτική. Κύριε Χιλετζάκη. Αλλά θέλουμε η κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει άμεσα να κατέβει ο υπουργός, να κατέβουμε και να κάνουμε μία κουβέντα που αυτή η κουβέντα θα είναι επικοδομητική και θα γίνει νομοθετική. Βεβαίως. Πράξη. Θέλω να βάλτε μία άνω τελεία για να ζητήσω ένα σχόλιο από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μέρη Λιονή που είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί μας και για το θέμα του τουρισμού. Κυρία Λιονή, το πρωί και η Αντιπεριφέρεια του Ρεθύμνου βρέθηκε στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων. Στο Ρέθυμνο, μάλιστα, οι κινητοποιήσεις αμέσως μετά την εκπομπή της Δευτέρας, την επόμενη, το δασαρχείο βρίσκεται υποκατάληψη. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτή την εξέλιξη που έχουμε από την Αθήνα, έτσι πολύ γρήγορα. Κοιτάξτε, σήμερα είχαμε και εμείς εδώ στο Ρέθυμνο τις κινητοποιήσεις. Ήταν μαζικές, ήταν κάτω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας οι σύλλογοι και άτομα τα οποία συμμετείχαν. Όλα τα κτίρια και της Αντιπεριφέρειας αλλά και των Δήμων από τις 11 η ώρα μέχρι τις 3 ήταν κλειστά για το κοινό. Είχαμε κλείσει και τις πόρτες, τα πάντα, έτσι ώστε σαν ένδειξη συμπαράστασης προς τον αγώνα που κάνουν όλοι οι κριτικοί και θεσμικά για το θέμα που συζητάμε, των δασικών χαρτών. Ήταν μια εξέλιξη σήμερα, θετική θα την έλεγα, το θέμα της, τόσο της παράτασης, της εξάμηνης. Ναι, δεν ικανοποιεί όμως τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι αυτό το κύριο θέμα όμως, κύριε Δασκαλάκη. Δεν είναι αυτό το κύριο θέμα.
δεν είναι μόνο η παράταση mm-hmm. και ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε μέσα μέχρι τον Ιούνιο και θέλουμε ένα εξάμηνο. Εάν πραγματικά δεν γίνει εκείνη η νομοθετική ρύθμιση η οποία έτσι. Θα ξεκαθαρίζει όχι μόνο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίζει τι είναι για την πατρίδα μας δάσος και τι δασική έκταση. Μόνο έτσι θα ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ό,τι άλλο βρίσκεται γύρω από αυτό. Και ξέρετε, υπάρχει και ένα ακόμα, δεν θα το χαρακτήριζα γιατί είναι θεσμός ασφαλώς, όχι εμπόδιο, αλλά είναι ένα δικαστήριο που λέγεται Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο είναι αρκετά αυστηρό σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ενώ ως πολιτεία, ως νομοθετικό σώμα, στον τρόπο που νομοθετούμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να καταπέσει στο Συμβούλιο Επικρατείας οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση. Αυτό ασφαλώς θα το ξέρει το αρμόδιο Υπουργείο. Θα πρέπει να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Ήδη περιμένουμε μία δικαστική κρίση, μία κρίση του Συμβουλίου Επικρατείας σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που έχουν προσβληθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας και αναφέρομαι τις νομοθετικές ρυθμίσεις που είχε κάνει ο κύριος Χατζηδάκης ως Υπουργός Περιβάλλοντος. Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις είναι σε σωστή κατεύθυνση. Εάν αυτές πέσουν από το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά εάν αυτές πέσουν, πραγματικά θα γίνει μία βαβέλ, θα μιλάμε με τελείως διαφορετικό μετά. Άρα ουσιαστικά, κυρία Λιονή, συμφωνείτε και εσείς με αυτό που λέει ο κύριος Χιλετζάκης, ότι δίδεται μία πίστοση χρόνου, αλλά η νομοθετική ρύθμιση είναι αυτή που θα επιλύσει και μια για πάντα το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Ασφαλώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο χρόνος και αυτός να προλάβει ο καθένας να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να είναι συνεπής και με τους δασικούς χάρτες και κυρίως μετά από αυτό που έρχεται, το κτηματολόγιο, που πραγματικά εκεί θα γίνει ένας μήλος με τις ιδιοκτησίες, αλλά εκεί που θα πρέπει να γίνει σωστή νομοθετική ρύθμιση θα είναι στο τι θεωρούμε δάσος, στο τι θεωρούμε δασική έκταση, έτσι ώστε ο κόσμος από εδώ και πέρα να είναι σαφέστατο αυτό, για να γίνει αντιληπτό από όλους, κατανοητό από όλους και αποδεκτό από όλους. Έτσι. Γιατί βλέπετε ότι στην πατρίδα μας, εδώ ιδιαίτερα στην Κρήτη, έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και δικαίως, διότι δεν μπορεί να επιμένουν οι δασολόγοι και οι υπηρεσίες, τέλος πάντων, των δασικών, ότι είναι δασική έκταση ασπάλαθη, σε γόνιμη έκταση που κάποτε οι πατεράδες τους, ας πούμε, πήγαν στην Αθήνα να βρουν μια δουλειά και την εγκατέλειψαν, φύτρωσε ασπάλαθος στην Κρήτη, γιατί αυτό είναι το ενδυμικό θεσπιτό και ονομάζεται αυτή δασική έκταση. Και έλα, δώσε μου το πίσω τώρα. Έτσι ακριβώς. Τώρα, κύριε Χιλετζάκη, για να κλείσουμε, η αλήθεια είναι ότι είστε από τους πρώτους σε επίπεδο Κρήτης που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είχατε εντοπίσει ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Και στην πορεία, επειδή μιλήσαμε αρκετές φορές, μου λέγατε ότι είναι ένα θέμα από τα σοβαρότερα που έχουν αντιμετωπίσει αγρότες, κτηνοτρόφοι και πολίτες τα τελευταία 50 χρόνια, εγώ θα πω ίσως παραπάνω. Επειδή βλέπω ότι και η κυρία Λιονή συμφωνεί απόλυτα με αυτό που είπατε νωρίτερα, θα περιμένετε να επαναξιολογήσετε τη στάση σας μέχρι την άφιξη του Υπουργού ή θα δώσετε μία πίστοση χρόνου, για να κλείσουμε με αυτό. Μέχρι αύριο, οι πληροφορίες μας λένε ότι αύριο το μεσημέρι θα γίνει μία τηλεδιάσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που θα είναι στελέχη και από το Μαξίμου και από το Υπουργείο και δασολόγοι από όλη την Ελλάδα. Και μάλλον θα είναι και η κυρία Κοζηράκη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Θα περιμένουμε αύριο το μεσημέρι να γίνει η συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη, να δούμε τελικά αν την Παρασκευή θα κατέβει ο Υπουργός ή δεν θα κατέβει. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι όσο χρειαστεί, γιατί οι περιουσίες αυτές δεν μπορούν να χαθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Και μιλάμε ότι θα χαθούν χιλιάδες εκτάσεις και πραγματικά οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ούτε ένα τετραγωνικό γης με αυτόν τον τρόπο να χαθεί. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χιλετζάκη, να ευχαριστήσω και την
Έλλη την Κοκάλη και τον συνάδελφό μας τον Οικονολίτ που από πολύ νωρίς είναι εκεί για να καλύψουν το ρεπορτάζ. Καλό σας βράδυ και σίγουρα θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε το θέμα. Ναι, κύριε Δασκαλάκη, και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί με τη δικιά σας εκπομπή δόθηκε το κίνητρο και καθίσαμε όλοι εμείς πολύ δυναμικά στο τραπέζι και κατεβήκαμε στους δρόμους, κάναμε κατάληψη της αποκεντρωμένης γιατί μέσα από τη δικιά σας εκπομπή γίναμε αποδέχτες όλη τη βδομάδα που μας πέρασε των μηνυμάτων από τους ιδιοκτήτες γης και ειδικά εδώ πέρα του νομού Ηρακλείου.